Τα εγγένεια του γραφείου του συνηγόρου του πολίτη στη Θεσσαλονίκη έγιναν την Τετάρτη παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Μάκη Βορύδη και του συνηγόρου του πολίτη Ανδρέα Ποτάκη, καθώς και εκπροσώπων αρχών και φορέων της πόλης. Έχει μια ευθύνη το Υπουργείο Εσωτερικών να παρέχει διοικητική υποστήριξη στο έργο. Εγγενιάζουμε λοιπόν σήμερα στη Θεσσαλονίκη τα γραφεία του συνηγόρου του πολίτη. Νομίζω ενισχύουμε με αυτόν τον τρόπο την υποδομή του, προκειμένου να επιτελέσει αποτελεσματικότερα το έργο το οποίο ούτως ή άλλως είναι σημαντικό που κάνει μέχρι σήμερα. Να πω ότι για το Υπουργείο Εσωτερικών, για την κυβέρνηση γενικότερα, οι γνώμες του συνηγόρου του πολίτη είναι εξαιρετικά κρίσιμες, την κατευθύνουν και την διευκολύνουν σε μια σειρά ζητημάτων των σχέσεων της εκτελεστικής εξουσίας με τους πολίτες. Καταρχάς απαντά στις προκλήσεις για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών, διευρύνει τη δράση του στα όρια της επικράτειας. Είναι πολύ σημαντικό για το γεγονός ότι φιλοξενείται εδώ πέρα στους χώρους του ΔΕΘΣ, έναν οργανισμό που επιτεύεται από τον τομέα Μακεδονία Στράκης του Υπουργείου Εσωτερικών. Και βεβαίως διευκολύνει ακόμα περισσότερο το έργο του, που είναι ουσιαστικά η καταπολέμηση φαινομένων κακοδιοίκησης, η ενίσχυση της λογοδοσίας. Είναι μια πολύ σημαντική μέρα για την Θεσσαλονίκη, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Η δημιουργία γραφείου συνηγόρου του πολίτη στη Θεσσαλονίκη είναι αναμφίβολα μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Είναι κάτι που θα βοηθήσει ιδιαίτερα συνολικά την κοινωνία, τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, αλλά θα βοηθήσει κυρίως τη δημόσια διοίκηση να βελτιώνεται καθημερινά μέσα από τα παράπονα που θα λαμβάνει, τις επισημάνσεις, τους προβληματισμούς των πολιτών. Το γραφείο του συνήγορου του πολίτη θα μπορεί να παρεμβαίνει εκεί που χρειάζεται. Ένα εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο, στήριγμα στη διαφάνεια, στη δημόσια διοίκηση. Εδώ και πολλά χρόνια ο συνήγορος του πολίτη με έδρα στην Αθήνα και χαιρόμαστε πλέον που ξεκινάει και ένα γραφείο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Η εγκατάσταση του γραφείου του συνήγορου του πολίτη στη Θεσσαλονίκη είναι εξαιρετική ευκαιρία για μας να αναπτύξουμε το σύνολο των δράσεων μας σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη είναι η βάση μας. Θα είναι η βάση μας. Θα είναι μια δεύτερη βάση. Θα ελπίζω και οι συνήγοροι που θα ακολουθήσουν εμένα να την αξιοποιήσουν αυτή την ευκαιρία και να την μεγαλώσουν, να την εμπλουτίσουν. Να γίνει πραγματικά μια βάση η οποία θα εξυπηρετεί όλες τις ανάγκες των πολιτών της Βορείου Ελλάδας και όλες τις απαιτήσεις της δουλειάς του συνηγόρου. Το γραφείο, που θα ανοίξει επίσημα τις πύλες του την προσεχή Δευτέρα, βρίσκεται εντός της ΔΕΘ και είναι πλήρως εξοπλισμένο. Στο πλαίσιο των εγγενειών, ο Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο οι εκλογές να γίνουν 21 Μαΐου, σε συνέχεια της δήλωσης του Πρωθυπουργού. Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκαν και οι δηλώσεις του Υπουργού για την ημερομηνία των εκλογών. Είπε Μάιο, νομίζω, έτσι. Το 21 δεν το είπε. Το εννοείται. Το 21 βίντεο. Εσείς έχετε δικαίωμα, αλλά κάνετε εκτιμήσεις.